ορίσετε τους επίσημους προσκεκλημένους μας, να μας συστήσετε και να μας πει, να τους ρωτήσετε, να μας πούνε ποιο είναι το μήνυμα που θέλουν να μεταφέρουν, ποιος ήταν ο συγγενής τους που ήταν εδώ. Ο κύριος είναι ο Τζουνιάνο Καπέλη, του οποίου ο πατέρας είναι εδώ στη λίστα όπως βλέπετε. Είναι ο Βιτσένθιο Καπέλη, ο υπολογαγός, ο οποίος εκτελέστηκε στις 3 Οκτωβρίου του 1943. Σ. Καπέλη, qual è il significato di questa giornata e di questa cerimonia? Certamente questa giornata ci fa ricordare i tristi momenti quando i nostri... Δυστυχώς αυτή η μέρα είναι εκείνη που μας ξαναφέρνει τις μνήμες, εκείνες εκεί τις τραγικές μνήμες από τον χαμό των δικών μας. I nostri genitori hanno dato la vita per mantenere fede al giuramento prestato al governo italiano. Ο πατέρας μου, οι γονείς μας γενικά, έδωσαν το αίμα τους για να τιμήσουν τον όρκο που είχαν δώσει να τιμήσουν τα όπλα και την πατρίδα. Naturalmente, a distanza di tanti anni, il padre Luke diceva di perdonare, perché la fede cristiana ci dice di perdonare, ma è molto difficile. Πραγματικά ο πατέρας Luke, που είναι ιερέας σε αυτήν εδώ την εκκλησία, μας είπε ότι με το πέρας του χρόνου η δική μας η πίστη, η χριστιανική πίστη, επιβάλλει το να συγχωρήσουμε αυτούς που έκαναν αυτό το έγκλημα εδώ. Πιστέψτε με, είναι πραγματικά δύσκολο. Εγώ κάθε φορά που θα έχω τη δυνατότητα θα έρχομαι εδώ στην Είναι ένας τρόπος να βρίσκομαι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο στον πατέρα μου που βρίσκεται εδώ, αλλά και σε όλους αυτούς που είχαν την ίδια μοίρα και την ίδια αποστολή με το δικό μου πατέρα. Θα μπορούσε να μας διηγηθεί το πώς έφτασαν τα νέα τότε εκείνη την εποχή στην οικογένειά τους? Ci può raccontare come sono arrivate le notizie, insomma, della tragedia qui alla vostra famiglia? Ecco, mia madre sin dal 1943-44 ha cercato sempre di avere notizie ed ha avuto delle lettere da padre Michelangelo Baghega e dal cappellano militare del XX Regina. Lei, η μητέρα μου, το 1943 άρχισε να αναζητά ειδήσεις, τέλος πάντων, για την τύχη του πατέρα μου και των άλλων εδώ, και οι μόνοι οι οποίοι ήταν ικανοί να μας μεταδώσουν κάποιες ειδήσεις ήταν ο στρατιωτικός ιερέας και ο ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας εδώ. Sono sempre state delle notizie incerte, noi non avevamo nulla di sicuro. Ma dυστυχώς ήταν πάντα ειδήσεις οι οποίες δεν ήταν επιβεβαιωμένες και εμείς δεν είχαμε τίποτα σίγουρο τελικά. Si è verificato soltanto nell'ottobre del 2009 che per pura combinazione ho cercato con internet il nome di mio padre e l'ho trovato su questa lapide. Βεβαίως όταν πλέον δεν γύρισε ο πατέρας μας, ξέραμε ότι χάθηκε, αλλά το ότι βρίσκεται εδώ το 2009 και μέσω του διαδικτύου και με διάφορες άλλες προσπάθειες και με την ανάδειξη του θέματος από διάφορους άλλους Ιταλούς, φτάσαμε εδώ που είμαστε. E quindi da lì, da quel momento, mi sono dato da fare, cercare di trovare altre persone che come me avevano avuto la stessa... Από εκείνο το σημείο και μετά, εγώ προσπάθησα να βρω άλλα και άλλα άτομα οι οποίοι είχαν την ίδια άσχημη εμπειρία με μένα και κάναμε κάποιες ενέργειες για να γίνουν αυτά που βλέπετε. Τα λείψανά του δηλαδή βρίσκονται εδώ? Le ossa del papà si trovano qui o a Bari? Allora no, le ossa si trovano qui purtroppo e mio padre è tra i dispersi, tra i 37. Δυστυχώς, με μεγάλη συγκίνηση όπως βλέπετε, λέει ότι δυστυχώς τα οστά του πατέρα μου είναι μεταξύ των οστών εκείνων οι οποίοι αγνοούνται, δηλαδή δεν γνωρίζουν το χώρο εκτέλεση, γιατί όπως γνωρίζετε τα οστά που βρέθηκαν είναι από την περιοχή της Ιφλικάς στο Λινοπότη και έγινε η διαδικασία μετακόμισής τους στο μεγάλο νεκροταφείο του Μπάρι. Οι υπόλοιποι όμως, και γίνονται προσπάθειες, αυτό το ξέρω και εγώ προσωπικά επειδή συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους, γίνονται μεγάλες προσπάθειες και από την Προεδρία της Δημοκρατίας και με την ελληνική κυβέρνηση να δοθεί η δυνατότητα να υπάρξουν περαιτέρω έρευνες, ίσως και τελικά βρεθούν αυτά τα 36 υπόλοιπα πτώματα. Ti renda conto che questi figliari si trovano a Linopoti e
che le fosse erano 11 e invece quelle dei quali hanno trovato scavate, i 60 corpi erano 8 soltanto. Lì ci sono altre 3 fosse da cercare. Non lei, ho chiesto scappelli, ότι η Ιταλική κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να καταλάβει και να κάνει προσπάθειες, γιατί υπάρχει ένα γεγονός. Γνωρίζουμε ότι η ομαδική τάφη στο Λινοπότη ήταν 11 βάσει μαρτυριών και κάποιων εγγράφων που είχε ο πατέρας που ήταν εδώ, ο ιερέας, δηλαδή ο Ιταλός. Σκάφθηκαν μόνο οι 8. Άρα πρέπει να γίνουν ενέργειες, ίσως και εκεί στην περιοχή του Λινοπότη ή κάπου αλλού, να υπάρχουν οι υπόλοιπες 3, στις οποίες προφανώς είναι και η σωρός του πατέρα του. Ευχαριστούμε πολύ.